Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.
ή όχι. Instagram stories, Μετρόπολης 955. Το γκάλοπ είναι εκεί. Πάρτε θέση. Ψηφίστε, μπορεί να το θυμηθούμε, Κωνσταντίνε. Δώστε μου. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έχει πιάσει από τον λαιμό έναν άνθρωπο εκεί. Έξαλλος είναι ο Αργεντινός τεχνικός. Λοιπόν, αυτό συνέβη πέρσι, άρα έχουμε δύο πράγματα. Εδώ πρέπει να υπάρχει η αρχή της ισότητας απέναντι στην δικαιοσύνη και η αρχή της ισότητας στις ποινές. Δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι αυτό εκφράζει κοινή λογική. Άρα ο ένας αρπάζει αστυνομικό από το λαιμό 20.000 ευρώ. Από την άλλη μεριά, ο Λουτσέσκου κατηγορείται ότι έφτισε αντίπαλο. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να μαγειρεύεται μία ποινή 15 ημερολογιακών ημερών. Προσέξτε όμως, εδώ υπάρχει κάτι ακόμα. Για σας, δίκαιο ή όχι, Instagram stories, Μετρόπολης 955. Υπάρχει ένα πολύ 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 λεπτό σημείο. Πότε θα εκδοθεί η απόφαση για τον Λουτσέσκου? Και θα ρωτήσει κάποιος, για ποιο λόγο παίζει ρόλο το πότε θα εκδοθεί η απόφαση? Απαντώ, γιατί από το πότε θα εκδοθεί θα εξαρτηθεί αν ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι 10 Νοέμβρη, θα είναι ορφανός στον πάγκο ή θα έχει το Ρουμάνο τεχνικό. Αν η απόφαση βγει σήμερα, είναι πιθανό, τότε ο Λουτσέσκου χάνει τα παιχνίδια με Όφη, με Γάλεο και Λαμία. Αν η απόφαση όμως δεν βγει σήμερα και αύριο και πάει από Δευτέρα, που είναι αργία, 28 Οκτωβρίου, που σημαίνει πάμε για Τρίτη, τότε ο Λουτσέσκου θα χάσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Άρα το ένα είναι το ύψος της ποινής. Στον ΠΑΟΚ δίνουν, θα ακούσουμε και λίγο αργότερα τον Γιώργο Καστάνη, ότι εδώ έρχεται μια ποινή περίπου 15 ημερών. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ίσως το πιο πονηρό απ' όλα, πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Ένα, ύψος ποινής. Δύο, πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Στο φόντο Ολυμπιακός, όλα αυτά ανοιχτά, και επειδή έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας, το υπογραμμίζω από τώρα. Μπορεί να βγει σήμερα και να μην συμβεί τίποτα. Μπορεί να τη στείλει ο δικαστής επειδή θέλει να τη δέσει, γιατί σου λέει είναι μια απόφαση που δημιουργεί πρωτοσέλιδα, να τη δέσω από όλες τις πλευρές. Άρα την αφήνω, είναι και τριημεράκι μπροστά, πάμε από Τρίτη και βλέπουμε. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο για αυτή την απόφαση. Θα πάμε στην Αθήνα, θα έχουμε και Κυριάκο Θωμαίδη. Καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα την Βικτόρια Πλζέν 8 παρατέταρτο, live για σας Μετρόπολη 95,5. Στο ερώτημα ποια μπορεί να είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, απάντηση έχει ο Γιώργος Καστάνης. Υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας για τα εισιτήρια στο Old Trafford, γιατί χθες δόθηκε ένα παράθυρο χρονικό, μέχρι να το πάρει κάποιος καμπάρι ξαφνικά άνοιξε στις 3. Άψε, σβήσε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Μεταξύ συγγενών και φίλων τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι, τηλεφώνησαν, λένε παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να ανοίγει στη μέση του πουθενά να το ανακοινώνει και να ξεκινάει αυτό και να μην προλαβαίνει κανένα. Τα καταγράφω, είναι οι δικές σας φωνές. Και γι' αυτό το Μετρόπολης έχει δυνατό μικρόφωνο για να δίνει δύναμη στη δική σας φωνή. Νομίζω έχουμε και ρεπορτάζ με μωρών. Σε λίγο ρεπορτάζ με Γιώργο Στράντζαλη, αλλά ο Άρης δεν μένει εδώ. Προχωράει και την υπόθεση με τον Νταρίντα. Τι συμβαίνει με τον Νταρίντα? Το ρεπορτάζ από τον Γιώργο σε λίγο. Όλοι είδαμε χθες την Μπαρτσελόνα. Λέω όλοι, εντάξει, οι περισσότεροι. Κάποιοι αυτό που είδαν ήταν μια φοβερή εμφάνιση, με πρωταγωνιστή το Ραφίνια απέναντι στην Μπάγκερ. Έφυγε η Μπαρσελόνα, πρώτο τετατέτ. Ραφίνια, πρώτο λεπτό με Νόιερ, προσποίηση, πάει να περάσει. Ο Νόιερ πριν το δρόμο, δεν θα κάνει τίποτα. Ραφίνια στα 59 δευτερόλεπτα και 1-0 η Μπαρσελόνα. Το έχει πληρώσει πολλά και η Μπάγκερ να παίζει ψηλά με την άμυνα της κοντά στη μεσαία γραμμή. Μένει εκτεθειμένη με την πρώτη επίθεση από την Μπάρσα. Έρχεται ο Ραφίνια να πιστοποιήσει την πάρα πολύ καλή φόρμα την οποία έχει φέτος. Με υπογραφή αρχηγού Μπαρσελόνα Μπάγερν 1-0 στο πρώτο λεπτό. Γιαμάλ, κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Και πάλι ο Κιμ
Ευκαιρία με τον Φερμίν Λόπεθ, περνάει από τον Νόιρ, Λεβαντόφσκι σκοράρει. 2-1 η Μπαρτσελόνα με τον Λεβαντόφσκι στο 36. Κασάδο, αλλαγή παιχνιδιού πολύ ωραία στον Ραφίνια, είναι με τον Κερίρο μόνος του. Ραφίνια για το 1-1-1-1. Ραφίνια συγκλίνει, Ουπαμεκανό, η μπάρα στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Ραφίνια στο 45. Δύσκολο ο Βραζιλιάνος, 3-1 η Μπαρσελόνα. Λοιπόν, Ραφίνια κάνει χατρίκ, αλλά αν μείνατε στο Ραφίνια, νομίζω ότι χάσαμε ή χάσατε κάτι σπουδαιότερο. Ποιο είναι το σπουδαιότερο από την, αυτή την επιβλητική εμφάνιση νίκη της Μπάρτσα απέναντι στην Μπάγκερν? Το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα είχε 9 παίκτες από την Ακαδημία, 6 παίκτες βασικοί και άλλοι 3 μπήκαν μετά, Ισπανοί από τις Ακαδημίες της Μπάρτσα. Και κάτι εξίσου σημαντικό είναι ότι από τους 32 παίκτες που έχει δηλωμένους στην UEFA η Μπαρτσελόνα, μόνο 5 είναι ξένοι. 27 στον αριθμό είναι Ισπανοί. Και το ερώτημα είναι, αυτό το μοντέλο της Μπάρτσα που εμπιστεύεται τα δικά της παιδιά, έχει 9 στην ενδεκάδα, που έχει από τους 32 27 Ισπανούς, αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να το ασπαστεί κάποια ελληνική ομάδα? Δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τις καραβιές των ξένων που έρχονται και φεύγουν κάποιοι από αυτούς νύχτα? Θέμα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Πάμε με αυτό που έγινε σήμερα στην Αθήνα με την απολογία Λουτσέσκου, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ εκεί, μετά τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της Κυριακής. Καλός συνάδελφος Άρης Ασβεστάς έχει την καλοσύνη και την ευγένεια να μας μεταφέρει τι έγινε. Καλησπέρα Άρη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, πώς είσαι καταρχήν? Εντάξει, καλά, όλα καλά. Εντάξει με το μηχανάκι. Δεν είναι λίγο... Το μηχανάκι στην Αθήνα πας γρήγορα, αλλά έχει και λίγους κινδύνους, δεν έχει? Εντάξει, έχει κινδύνους, άμα είσαι προσεκτικός όμως είναι πολύ μεγάλη λύση για την Αθήνα, δεν το συζητάμε. Είσαι? Εγώ προσωπικά χωρίς μηχανή... Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Δεν έχεις άδικο. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Δεν έχεις άδικο. Πες μας τι έγινε σήμερα. Λοιπόν, περιμένουμε την απόφαση καταρχάς. Ναι. Έτσι, η απόφαση θα βγει αυθημερών, όπως πάντα βγάζει η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League εντός της ημέρας απόφαση, με την υποσημείωση ότι εκκρεμεί ακόμη μια απολογία για όλες τις πλευρές, η οποία θα γίνει στη ΔΕΑΒ, έτσι, στην Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, που ανήκει στο Υπουργείο Αθλητισμού. Και αυτό είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τρίτη. Από εκεί μπορεί να έχουμε άλλες ποινές, διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν παράλληλα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις απολογίες. Θες να αναφερθούμε αναλυτικά στο τι... Ναι, ναι, ανέχεις την καλοσύνη, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Βεβαίως. Από την πλευρά της ΑΕΚ υπόθηκε σε ό,τι αφορά το επεισόδιο Λουτσέσκου Λαμέλα, ότι ήταν μια λεκτική επίθεση στη Φυσούνα, αλλά δεν υπήρξε καμία συμπλοκή και δεν φαίνεται ούτε στο βίντεο, προέβαλε και ένα βίντεο η ΑΕΚ προς την δικαστή. Είπε ότι δεν πετάει κάτι, δεν είχε τίποτα στα χέρια του. Μισό, Άρη, να σε πάω λίγο πίσω. Λες δεν πετάει τίποτα, το φίλο αγώνα λέει ότι ο Λαμέλα πετάει τσιρότο και ο Λουτσέσκου τον φτύνει. Ναι, ακριβώς αυτό. Άρα αυτό είναι. Και πάμε τώρα πάνω σε αυτό να απολογηθούν οι δύο. Okay, σ' ακούμε. Έτσι, έτσι όπως το λες. Καλά το λες. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την σωματική και λεκτική και σωματική επαφή και αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ Λουτσέσκου και του Ντανιέλ Βέγκα, ο Ντανιέλ Βέγκα είναι ο βοηθός του Αλμέιδα, υπόθηκε από την πλευρά της ΑΕΚ, την οποία εκπροσώπησε ο Αλέξης Αλεξίου ως δικηγόρος, είπε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ τους σωματική, ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση, αλλά ο Βέγκα δεν κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε καν να πάει προς τον Λουτσέσκου, τον τραβάνε. Είπε ότι η αιτία για όλη αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί, για όλα αυτά που έγιναν, πρέπει να την αναζητήσουν, είπε ο κύριος Αλεξίου, σε ένα και μόνο πρόσωπο, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος και προκάλεσε τους πάντες, είπε. Τώρα, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, τον οποίο εκπροσώπησε ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, είπε ότι δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι πρέπει σε αυτά τα περιστατικά, πλην της χειρονομίας του Γιαντσίδη. Ο Γιαντσίδης είναι αυτός που φαίνεται σε φωτογραφικό υλικό να κάνει χειρονομίες προς την εξέδρα. Φροντιστής του ΠΑΟΚ ο Γιαντσίδης, σωστά? Ναι, είναι δηλωμένος ως φροντιστής. Ένας φροντιστής του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παραδέχεται λοιπόν ο Μαυρομάτης, ο δικηγόρος του ΠΑΟΚ, ότι ο φροντιστής ομάδας έκανε χειρονομία στην εξέδρα. Αυτό λες?
Ναι, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά βέβαια, γιατί υπάρχει το φωτογραφικό υλικό. Είπε ότι συνομολογούμε τη χειρονομία Γιαντσίδη, ο οποίος και ζητάει συγγνώμη. Ναι. Είπε ότι μεγαλοποιήθηκε η ιστορία γενικώς, ότι ο κύριος Λουτσέσκου κατηγορείται για τα δύο περιστατικά, με τον Λαμέλα και τον Βέγκα. Για το επεισόδιο Λουτσέσκου Βέγκα είπε ότι συντάσσομαι με την ΑΕΚ, δεν υπάρχει περιστατικό. Για τον Γιαντσίδη είπε συνομολογούμε, ήταν επηρεασμένος και παρασύρθηκε και ζητάει συγγνώμη. Παρενέβη η αθλητική δικαστής κάποια στιγμή και είπε ότι πρέπει πάντως, είπε, και γενικά είχε αρκετή συμμετοχή η δικαστής στην υπόθεση, ήταν αρκετά ενεργητική, δηλαδή σχολίαζε τα όσα λεγόντουσαν. Και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί οι περισσότεροι δικαστές στις υποθέσεις αυτές δεν μιλάνε καθόλου, απλά ακούνε και μετά βγάζουν μια απόφαση. Είπε η αθλητική δικαστής ότι πρέπει ο προπονητής του ΠΑΟΚ να είναι πιο ήρεμος και πιο ψύχρεμος γενικά, να μην κινεί τα νήματα σε αυτά τα περιστατικά, γιατί εκείνος τα ξεκίνησε, λέει, δεν είχε καμία δουλειά να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, λέει, δεν έγινε κάτι τραγικό, δεν έγιναν τραγικά πράγματα, αλλά μελλοντικά μπορεί να γίνουν χειρότερα και να κρυθεί πάλι κανένα παιχνίδι στα χαρτιά, είπε. Ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, ό,τι αφορά το φτύσιμο για το οποίο κατηγορείται ο Λουτσέσκου στον Λαμέλα, είπε ότι δεν τον έφτισε τον Λαμέλα. Ο Λαμέλα κάτι πετάει, αλλά ο Λουτσέσκου δεν τον φτύνει. Προέβαλε ένα δικό του βίντεο ο ΠΑΟΚ για το περιστατικό και μάλιστα εκεί, αφού το είδε η αθλητική δικαστής, είπε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που βλέπω και για τους δύο. Αν δεν έμπαιναν οι άλλοι στη μέση θα είχαν πλακωθεί. Είπε ο Αχιλλέας Μαυρομάτης ότι αν θεωρήσετε ότι έφτισε ο Λουτσέσκου, να θεωρηθεί ως δικαιολογημένη αγανάκτηση από την προηγούμενη πράξη του ποδοσφαιριστή. Για τον έτερο φροντιστή του ΠΑΟΚ. Συγχώρεσε με λίγο. Άρα ο ΠΑΟΚ λέει ότι όντως ο Λαμέλα πέταξε τσιρότο στον Λουτσέσκου. Ναι, έτσι λέει ο ΠΑΟΚ. Ωραία, εντάξει. Ότι πέταξε, αλλά δεν έφτισε, δεν απάντησε με φτύσιμο ο Λουτσέσκου. Τώρα, για τον έτερο φροντιστή, δηλωμένο ως φροντιστή, τον Καλταμπανίδη, ο οποίος φέρεται μενόμενος να επιτέθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Λέω το μενόμενος γιατί έτσι ακριβώς έχει καταγραφεί την έκθεση του παρατηρητή. Είπε ο Αχιλλέας Μαυρομάτης ότι αυτό που κάνει ο Καλταμπανίδης είναι ότι προσπαθεί να απελευθερώσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, προσπαθεί να ανοίξει χώρο και δεν κάνει κάτι άλλο. Προέβαλε μάλιστα και ένα βίντεο ο ΠΑΟΚ, για το οποίο η αθλητική δικαστής είπε ότι όχι, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν προσπαθεί να χωρίσει κανέναν, αλλά να επιτεθεί προσπαθεί και φαίνεται αυτό στο βίντεο. Ο Αχιλλέας Μαυρομάτης είπε ότι εμείς ζητούμε την απαλλαγή του, διαφορετικά την επιοίκειά σας. Κατέθεσε ως μάρτυρας ο υπεύθυνος ασφαλείας του ΠΑΟΚ, ο κύριος Πιάτσικας. Είπε ότι ο Λουτσέσκου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί τους παίκτες. Όλοι οι προπονητές το κάνουν αυτό. Δεν έφτισε τον Λαμέλα, τον έβρισε στα αγγλικά. Αυτό έκανε. Και πρόσθεσε ότι ο Καλταμπανίδης, για τον ΠΑΟΚ, ο δεύτερος φροντιστής, είπε ότι αυτό που ήθελε ήταν να ανοίξει τη δημιουργία για να μας τραβήξει πίσω. Και τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να μας χτυπούν με τις ασπίδες. Αν δεν ήταν η αστυνομία, είπε, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Και εκεί έκανε ένα σχόλιο πάλι η αθλητική δικαστής. Είπε ότι γενικά είστε εμπαθείς με την αστυνομία. Γιατί σας πιάνει ντελίριο κάθε φορά με την αστυνομία? Αν δεν ήταν η αστυνομία εκεί, θα είχε γίνει χαμός. Αυτά. Σε γενικές γραμμές, τα πιο σημαντικά που υπόθηκαν κατά την εκδίκαση, περιμένουμε την απόφαση και μετά την Τρίτη να δούμε τι θα πει και η ΔΕΑΒ που έχει καλέσει και εκείνη σε ακρόαση όλες τις πλευρές. Άρη, σου έχω τρεις ερωτήσεις. Η μία, η πρώτη, άρα λες σήμερα η απόφαση. Σήμερα θα βγει η απόφαση. Σήμερα η απόφαση. Με βάση... σήμερα, γιατί, ναι, γιατί εμπλέκονται και πρόσωπα για τα οποία κρίνεται η παρουσία τους στους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Μάλιστα. Είναι όπως ένας ποδοσφαιριστής που έχει δεχτεί κάρτα, ας πούμε, και πρέπει να εκτίσει στο αμέσως επόμενο μάτς. Έτσι συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. Και για τον Λαμέλα και για τον Λουτσέσκου. Ωραία. Άρα λοιπόν σήμερα λες η απόφαση. Δύο, καθώς διαθέτεις τεράστια εμπειρία, μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση όσο παρακινδυνευμένη και να είναι. Ναι, δεν θα έχουμε καμία σπουδαία ποινή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι.
Έτσι. Όσοι δεν απαλλαγούν θα πέσουν στα μαλακά. Θα είναι δηλαδή πολύ, θα είναι πολύ χαμηλές οι ποινές. Δεν θα είναι κάτι φοβερό. Όταν λες χαμηλές ποινές, τι εννοείς, τι έχεις στο μυαλό σου? Χαμηλές. Τώρα κοίταξε να δεις. Για τους αξιωματούχους αγωνιστικού χώρου, ας πούμε, προβλέπεται από 15 μέρες έως 6 μήνες τιμωρία. Ναι. Θεωρώ ότι αν επιβληθεί ποινή στο Λουτσέσκου, ναι, αν δεν απαλλαγεί, θα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, στις 15 ημέρες. 15 ημέρες στο Λουτσέσκου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Θα είναι, το ίδιο και σε Λαμέλα και τους λοιπούς. Αν τιμωρηθεί. Εάν τιμωρηθεί, θα πάει εκεί. Για τον Λαμέλα που είναι ποδοσφαιριστής, το ανώτερο είναι για έργο εξύβριση που του πέταξε αυτό το αντικείμενο. Ναι. Είναι δύο αγωνιστικές. Δύο αγωνιστικές. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε καν εκεί. Για το Λαμέλα. Άρα λες, ναι, ναι, αν τιμωρηθούν 15 μέρες ο Λουτσέσκου, Λαμέλα, ίσως δύο. Και ο Λαμέλα στη χειρότερη είναι δύο αγωνιστικές. Μάλιστα. Για έργο εξύβριση. Ωραία. Αλλά το θεωρώ ακόμα και αυτό τραβηγμένο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ωραία. Για τις ομάδες, για την ΑΕΚ σίγουρα θα έχει κάποιο πρόστιμο, γιατί έχει και άλλα περιστατικά. Έχει κάτι καπνογόνα, έχει βριστικά συνθήματα, ναι, έχει την είσοδο ενός φιλάθλου. Θα έχει ένα πρόστιμο. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα μικρό πρόστιμο εάν τιμωρηθούν τα πρόσωπα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει όλο που μας περιέγραψες με την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League. Όμως, ναι, 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 υπάρχει και ένα άλλο ραντεβού με την ΔΕΑΒ. Ναι. Πες μου κάτι τώρα. Εκεί, αν πέσουν ποινές, τι γίνεται? Λειτουργεί μεγαλύτερη, λειτουργούν αθρηστικά, τι συμβαίνει? Κοίταξε να δεις, εάν πέσουν οι ίδιες ακριβώς ποινές, ναι, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα θα ισχύσει η βαρύτερη. Ναι. Έτσι, συμψηφίζονται, ναι, ουσιαστικά και ισχύει η βαρύτερη. Ναι. Όμως δεν πρόκειται να έχουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Θα έχουμε πρόστιμα, θεωρώ, και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή θα επιβληθούν κάποια πρόστιμα σήμερα από την Πειθαρχική Επιτροπή και ενδεχομένως κάποιες ποινές αποκλεισμού για τα πρόσωπα, και η ΔΕΑΒ την Τρίτη θα επιβάλλει μόνο πρόστιμα και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Άρη, μας έχεις διαφωτίσει πλήρως. Πάρα πολύ καλός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία και ασφαλής μετακινήσεις με την μοτοσυκλέτα εκεί, με τη μηχανή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ο Άρης ήταν διαφωτιστικότατος. Έχουμε βγάλει όλη εικόνα τώρα τι ακριβώς έγινε σήμερα, τι περιμένουμε, τι κίνδυνος υπάρχει, πότε μπορεί να βγει απόφαση, τι θα γίνει με τη ΔΑΒ. Τα έχουμε όλα μπροστά μας. Λίγο αργότερα θα έχουμε περισσότερα από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε σε διαφημίσεις. Παίξει τον άξονα για τον Ταρίντα.
Νταρίντα βλέπει την κίνηση του Φατόρε που ανέβηκε. Θα κάνει το κοντρόλο ο Αργεντίνος. Θα παίξει με το Μόρον. Μόρον να εξυπηρετεί το σουτ. Τι βολίδα ήταν αυτή, τι έβαλε ο Μόρον. Φοβερό γκολ από τον Μόρον στο 47. Φοβερό γκολ από τον Μόρον. Το 18ο γκολ του Μόρον στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μόρον ο οποίος δεν υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Πώς το έκανε αυτό ο Στράντζαρης? Ξανακάνω αυτό. Δεν σου βγαίνει τώρα. Άμα το κάνω εγώ, το κάνεις εσύ. Όχι, δεν το κάνω καλά όμως. Στράντζαρης δεν μπορώ να γίνω. Λοιπόν, πάμε σε Μωρόν για να δούμε τι γίνεται τώρα εκεί. Έχουμε και δηλώσεις με τον Μωρόν και νομίζω είναι δηλώσεις που έχουν σημασία και αξία για τον Αριανό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του Μωρόν έναν παίκτη που μπορεί να ανεβάσει την ομάδα επίπεδο και ο οποίος θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιώργα ρε. Μέχρι το 2027. Mm-hmm. Σπουδαία κίνηση από τον Άρη που έκλεισε τον Ισπανό, αυτό το deal με τον Μωρόν. Φυσικά με αυξημένες τις αποδοχές του, ο Μωρόν, τα έχουμε πει αυτά. Διάρκειας 3 ετών μέχρι το 2027 το νέο του συμβόλαιο. Και οι αμοιβές του θα φτάνουν το 1 εκατομμύριο μαζί με κάποια bonus. Αυτά είναι λεφτά. Τον χρόνο. Έγινε αναπροσαρμογή του συμβολέου του για τη φετινή σεζόν και άλλα 2 χρόνια μέχρι το 2027. Ο Μωρόν είναι ποδοσφαιριστής του Άρη. Έκανε κάποιες ωραίες δηλώσεις μετά την υπογραφή του. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρώτος σκόρερ του Άρη. I'm stay here for you. Πάμε Άρης. Εδώ θα είναι τα αποδυτήριά του για ακόμη 3 χρόνια. Εδώ θα είναι το σπίτι του ο Άρης για άλλα 3 χρόνια. Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την υπογραφή του νέου του συμβολέου. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπόρεσα να υπογράψω το συμβόλαιο. Ικανοποιημένος που θα συνεχίσω στην ομάδα για άλλα 3 χρόνια. Και πάνω απ' όλα που θα συνεχίσω να βρίσκομαι σε μια πόλη την οποία αισθάνομαι τόσο την αγαπώ τόσο πολύ. Είναι εδώ περίπου 1,5 χρόνο τώρα. Οι εντυπώσεις που έχει για τον Άρη. Είπε ότι ήταν μια απόφαση καρδιάς. Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος στην ομάδα και στην πόλη. Στον Άρη με υποδέχτηκα με τον καλύτερο τρόπο και έτσι προέκυψε η ανανέωση. Pero este es el camino y por eso también renuevo 3 años porque veo futuro en todo esto. Όπως σας είπα, είμαι πολύ ικανοποιημένος τόσο στην πόλη όσο και στο σύλλογο. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε στο σύλλογο, ως ομάδα, αλλά και ατομικά. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό είναι ο λόγος της τριετούς ανανέωσης. Eso también ayuda mucho. Con el presidente tuvimos conversaciones, di mi punto de vista de lo que creía que podíamos mejorar y lo que teníamos bueno. Y con él pues fue fácil la negociación por ese sentido. Y como me gusta lo que veo para un futuro, pues por eso renové. Πάνω απ' όλα είμαι ευτυχισμένος εδώ στην ομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό με βοηθάει πολύ. Με τον πρόεδρο είχαμε συζητήσεις. Η διαπραγμάτευση ήταν εύκολη. Καθώς μου αρέσει αυτό που βλέπω ως project για το μέλλον, ότι δηλαδή ο πρόεδρος θέλει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα και μου ήταν εύκολο να ανανεώσω. Por suerte tengo varios. No sabría decir uno solo. Pero por ejemplo, recuerdo el de Panserraico. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αν και γνώριζα ότι θα ήταν δύσκολο. Καθημερινά παλεύω να βελτιώνομαι και ευτυχώς την περσινή σεζόν όλα μου πήγαν τέλεια σε προσωπικό επίπεδο και κατάφερα να κηρυχθώ ως πρώτο σκόρερ. Como han empezado esta temporada, creo que la temporada pasada se ha olvidado. Y como no podemos hacer nada para cambiar la final de Copa. Ευτυχώς έχω πολλά αγαπημένα γκολ, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα μόνο, αλλά για παράδειγμα θυμάμαι εκείνο που σκόραρα με τον Πασεραϊκό, το τελευταίο με τον ΠΑΟΚ και επίσης τον γκολ με τη Λαμία την τελευταία αγωνιστική. Πρώτη θέση. Αυτό που ρωτάνε όλοι, θα μπορέσει ο Άρης να παραμείνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να παραμείνει στην κορυφή, στις πρώτες θέσεις μέχρι τέλους? Ευτυχώς λόγω του τρόπου που ξεκινήσαμε φέτος το πρωτάθλημα, η περσινή σεζόν έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα και όπως δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τον τελικό του κυπέλλου, εστιάσαμε στο πώς θα ξεκινήσουμε τη φετινή σεζόν. Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο σύλλογος είναι δυνατός και είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πάντα προσγειωμένοι. Στον Άρη, μετά από τον 1,5 χρόνο περίπου που είναι εδώ. Bueno, la veo bien.
Έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα ώστε να παλέψουμε όλους τους στόχους μας. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα έρθουν και άλλα, θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα και τότε η ομάδα θα πρέπει να δείξει, θα χρειαστεί περισσότερη τη στήριξη του κόσμου και όλου του συλλόγου. Τι στόχους έχει και ο ίδιος, αλλά και με τον Άρη μαζί. Sobre todo seguir en esta dinámica que tanto club como en lo mío personal llevamos. Η ομάδα, αν η ομάδα συνεχίσει να πηγαίνει τόσο καλά όπως μέχρι τώρα, δεν θα με πείραζε καθόλου να μείνω στα ίδια γκολ. Είπε χαρακτηριστικά. Να βάλει πάλι 20, Σούπερ. Εντάξει, μακάρι, 20 μακάρι, δεν έβαλε πέρσι. 20. Μακάρι να βάλει τον ίδιο αριθμό. Θα είναι σούπερ. Αν και τη φετινή σεζόν τα 6 γκολ που πέτυχε τις πρώτες αγωνιστικές δείχνουν ότι όντως μπορεί να κάνει τον back-to-back ο Μωρόν. Και επίσης, αν άμα δεις τα τελευταία χρόνια στην καριέρα του, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πετύχει τόσα γκολ σε συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων, σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων. Δηλαδή, σε 7 αγώνες να είχε πετύχει 6 γκολ. Δεν σκόραρε κόντρα στην Καλυθέα. Ελπίζουμε να σκόραρε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θανάσης Παπάζογλου στην γραμμή, δεν το ρωτάς, μπορεί να βάλει. Το ρωτήσω εγώ, ρε φίλε, περίμενε. Μπορεί Θανάσης να βάλει 20 γκολ και φέτος ο Μωρόν να το πάει back-to-back. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μπορεί. Δείχνει ότι μπορεί. Δείχνει ότι μπορεί. Πάντα να σου πω κάτι, θα είναι επίτευγμα να είσαι πρώτο σκόρερ τη μια χρονιά και τη δεύτερη ξανά να είσαι πρώτο σκόρερ. Φυσικά. Και όχι από τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, ας πούμε, που ή τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θεωρούνται φαβοροί. Mm-hmm. Από τον Άρη είναι ακόμα πιο δύσκολο. Άρα αυτή έχει μεγαλύτερη αξία το επίτευγμα του Ισπανού, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Όχι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή υπολείπεται. Ίσα-ίσα. Δείχνει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν ότι έχει μια σταθερότητα, δείχνει χαρακτήρα και βλέπει το κάθε παιχνίδι διαφορετικά, προσεγγίζει τον αντίπαλο και παίρνει αυτό που θέλει. Ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει. Πάντως το πόσο σημαντικό είναι ο Μωρόν για τον Άρη είναι περιττό να το αναφέρω. Ένα center for το οποίο την παραμικρή ευκαιρία στη κάνει γκολ, έχει όλα τα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου for σε μια πολύ όρημη ηλικία, όπως δήλωσε και ο ίδιος, χαμηλά την μπάλα και βήμα-βήμα. Άρα με Μωρόν, ο οποίος πάει για άλλα 3 χρόνια, 3 εκατομμύρια στον τραπεζικό του λογαριασμό, πού μπορεί πιστεύεις φέτος να πάει ο Άρης? Είχε ένα θέμα με τον Μωρόν, το λύνει, τον κρατάει και πάμε. Πού μπορεί να φτάσει φέτος? Κοίταξε, το θέμα του Μωρόν ήταν ξεχωριστό από αυτό που, αν βάζουμε στην κουβέντα, ότι μπορεί να πετύχει η ομάδα. Mm-hmm. Ο Άρης ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν, εκμεταλλεύτηκε αδυναμίες αντιπάλων, σταθερότητα. Είναι το βασικότερο ώστε να πετύχεις κάτι σε μια ποδοσφαιρική χρονιά. Αυτό δείχνει να το έχει ο Άρης στην αρχή, μένει να το δούμε και στο μέλλον. Θέλω να δω το βάθος του ρόστερ, γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει την τύχη να μην έχει απώλειες, απουσίες. Ναι. Έχει όλα τα όπλα έτοιμο πόλεμα. Οπότε εκείνη την δύσκολη περίοδο που θα χρειαστεί ποδοσφαιριστές να έρθουν από τον πάγκο να βοηθήσουν σε σημαντικά παιχνίδια, θα φανεί το πόσο η ομάδα μπορεί να τα απεξέλθει σε ψηλό επίπεδο. Άρα αυτή τη στιγμή λες είναι παρακινδυνευμένο το να γίνει κάποια πρόβλεψη? Δεν γίνεται πρόβλεψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα. Όχι, για τετράδα. Όποιος και να γυρίσει να το πει είναι υπερβολικός. Υπερβολικός για πρωτάθλημα. Για τετράδα. Για τετράδα μπορεί, ναι, φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά μπορεί. Ναι. Βέβαια, θυμάμαι τη δήλωση Μιχάλη Γρηγορίου προχθές, ο οποίος είπε πρωτάθλημα ο Άρης, γιατί όχι. Και κουβεντιάσαμε αν θα μπορούσε να γίνει η Λέστερ της Ελλάδας. Δεν το συζητώ. Φυσικά, ναι, γιατί όχι. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Το δικαιούται στην τελική ο κόσμος του, η ιστορία του. Mm. Αλλά από εκεί και ύστερα, αν είμαστε ρεαλιστές, με βάση τα ρόστερ που έχουν οι άλλες ομάδες, με βάση τα λεφτά που έχουν δαπανίσει, η στόχη είναι διαφορετική. Ο Άρης δεν ξεκίνησε την χρονιά για να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα, αν το βγει στην πορεία, καλά να το βγει. Σωστό. Πες μου και κάτι για να σε αφήσω για Μπράντον Τόμας, ο οποίος φαίνεται ότι μάλλον θα είναι αιχμή του δόρατος στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βικτόρια Πλζέν. Ναι. Ο Μπράντον Τόμας το έχουμε πει και από πέρυσι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πάρα πολύ φιλότιμος ποδοσφαιριστής. Καλύτερος. Μισό. Θα να είσαι καλύτερος από Τσάλοφ και τη Σουντάλη? Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ καλύτερος μπροστά τους. Να μην πω κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής παίζει μεγάλη ψυχολογία. Το άλλο πες παίζει πιο άλλο. Ελεύθερα. Πες το άλλο. Το άλλο πολύ... πες. Όχι, το άλλο δεν το λέω. δεν το λέω. Καλά, δεν μιλάς το άλλο. Αλλά με δεδομένα αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τα φόρ του ΠΑΟΚ,
Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό που δεν έχει ο Άρης στην ουσία. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχει την αιχμή του δώρα τόσο πολύ δυνατή. Ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα υπόλοιπα και δεν έχει αυτό. Και δεν έχει αυτό. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βάζει γκολ. Σωστό. Χάρηκα που σ' άκουσα, Θανάση. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν, Θανάση Παπάζογλου, πιάσαμε το μωρόν. Ακούσατε και την επισήμανση. Βέβαια είναι γνωστό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό που έχει ο Άρης. Ή ο Άρης έχει αυτό που δεν διαθέτει ο ΠΑΟΚ. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το μοντέλο της Μπάρτσα, γιατί είπα και χθες, όσοι είδατε χθες το Μπαρτσελώνα Μπάγερν και μείνατε απλά και μόνο στα γκολ, χάσαμε την ουσία. Κάποιος μπορεί να είπε Σούπερ Ραφίνια για παράδειγμα. Έφυγε η Μπαρτσελώνα, πρώτο τετατέτ. Ραφίνια, πρώτο λεπτό με Νόιερ, προσποίηση, πάει να περάσει. Ο Νόιερ πριν το δρόμο, δεν θα κάνει τίποτα. Ραφίνια στα 59 δευτερόλεπτα και 1-0 η Μπαρσελόνα. Το έχει πληρώσει πολλά και η Σιμπάιρ να παίζει ψηλά με την άμυνα της κοντά στη μεσαία γραμμή. Μένει εκτεθειμένη με την πρώτη επίθεση από την Μπάρσα. Έρχεται ο Ραφίνια να πιστοποιήσει την πάρα πολύ καλή φόρμα την οποία έχει φέτος. Με υπογραφή αρχηγού. Λοιπόν, έχουμε απόφαση, θα μας την πει σε λίγο ο Γιώργος Καστάνης για Λουτσέσκου. Όμως, δεν θέλω να χάνουμε χρόνο, πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάζιο, γιατί κάποιοι είπαν πω σούπερ Ραφίνια. Πίσω από το Ραφίνια όμως κρύβεται ένα πραγματικό μοντέλο της Μπαρτσελόνα. Ποιο είναι αυτό, θα μας το πει ο Γιώργος σε λίγο, αφού έχουμε απόφαση, πρώτα η απόφαση και ήδη. Έλα, Γιώργο Καστάνης. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, περιμένουμε. Καταρχήν, η απόφαση ανακοινώθηκε. Ναι. Στο επίσημο site της Λίγκας, ναι. Για τον Λουτσέσκου, ναι. Έχει βγει ξεχωριστή απόφαση για κάθε ομάδα και για τους εγκαλούμενους. Ναι. Για τον Λουτσέσκου, συνολική χρηματική ποινή ύψους 7.500 ευρώ, ναι. Και συνολική ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 23 ημέρες, όχι για 20. Όχι για 15 περιμέναμε. Ναι, για 15. Για 15 περιμέναμε 15 και 23 μέρες. Πάμε άρα για 23. Χάνει και τον Ολυμπιακό. Χάνει και τον Ολυμπιακό. Άρα χάνει Όφη, χάνει Εγάλεο, χάνει Λαμία, χάνει Ολυμπιακό. Σωστό. Άρα 4 παιχνίδια. Γιώργο Στραντζέλη, τσέκαρα το λίγο με τις ημερομηνίες. Άρα σίγουρα 4 παιχνίδια είναι εκτός. Μένει ο ΠΑΟΚ με ορφανό πάγκο. Εδώ υπάρχει το δικαίωμα της Έφεση, φαντάζομαι. Θα μας τα πει και ο Κυριάκος Σωμαίδης σε λίγο. Το δικαίωμα της Έφεση υπάρχει. Απλά το θέμα είναι πότε θα εκδικαστεί. Και εν πάση περιπτώσει, τι αποτέλεσμα θα έχει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι μια ποινή που, όπως αναφέραμε από χθες, ανέφερε εσύ πιο συγκεκριμένα, ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στον Πειραιά να χαμογελούν, διότι με βάση αυτή την ποινή, ο Λουτσέσκου τιμωρείται με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 23 ημέρες. Θυμίζω, βεβαίως, τώρα εδώ υπάρχει μια αδικία σε πρώτη φάση και πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Αλμέιδα, αυτά που ανέφερες, ναι, που, είχε πιάσει, που είχε πιάσει από το λαιμό τον Γιώργο, αστυνομικό σωστά δηλαδή. Το πιάσαμε από χθες. Ναι, το πιάσαμε πολύ σωστά από χθες, γιατί είδαμε κάτι να έρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εδώ καταργείται και η ισότητα απέναντι στις ποινές και στα αδικήματα σε όλα. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Και πάμε σε 23 ημέρες και θέλω λίγο να δω και το πρόγραμμα της Λίγκας. Ξέρεις τι, μπορεί να τεστάρεις λίγο αντιδράσεις. Θα τεστάρουμε σε πολύ λίγο. Δώσαμε την είδηση να κερδίσω λίγο χρόνο. Πάμε σε Γιώργο Μάντζιο που είναι στη γραμμή για το μοντέλο της Μπαρσελόνα. Εδώ ανάβουν φωτιές με την απόφαση για Λουτσέσκου. Να μας πει το μοντέλο, γιατί όσοι είδατε Ραφίνια, δεν είναι μόνο αυτό. Από πίσω κρύβεται ένα ολόκληρο σχήμα, ένα μοντέλο. Γιώργο Μάντζιο στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Να συνεισφέρω λίγο στο ρεπορτάζ που λέγατε. Αμέσως. Ότι ο Αλμέιδα, η ποινή του τα 20.000 είναι από τη ΔΕΑΒ. Για τον αστυνομικό. Μπράβο. Δεν είχε γραφτεί τίποτα στο φιλοαγώνα. Ναι. Α, γαργάρα αυτό. Στην περίπτωση. Εκεί γαργάρα, εντάξει. Ναι, εκεί δεν γράφτηκε τίποτα, γι' αυτό και δεν κινδύνεψε ο προπονητής ΣΑΕΚ, ούτε όταν είχε κάνει τη χειρονομία στο Αγρίνιο, ναι. Με τον Πανετολικό, είχε γραφτεί κάτι στο φιλοαγώνα. Ναι. Εδώ γράφτηκαν τα πάντα στο φιλοαγώνα. Το είχαμε πει την επόμενη του ντέρμπι. Ότι με την βοήθεια του κ. Πολυχρόνιου ο Μπέρνομιτς έγραψε τα πάντα. Mm-hmm. Και αυτά που έγιναν εντός της φυσούνας, mm-hmm. των αποδυτηρίων δηλαδή, mm-hmm. στη συνέχεια. Mm-hmm. Γι' αυτό έρχεται η ποινή του Λουτσέσκου στο πρωτοβάθμιο μονομελές της Λίγκας. Mm-hmm. Τώρα, να αφήσουμε λίγο τα δικαστικά, πάμε στα του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο που ανέδειξε με την Μπαρτσελώνα, 6 παίκτες, 9 συμμετοχή από τη Μασία, κόντρα στην Μπάγερν,
και το περίεργο και το πιο έτσι, όχι οξύμορο, αλλά αυτό που δίνει περισσότερη αξία στο τι συνέβη, είναι ότι συνέβη με ένα ξένο προπονητή. Με ένα προπονητή που ήρθε να κουμπώσει στη φιλοσοφία του κλαμπ. Ο Χάντσι Φλίκ είναι Γερμανός. Δεν είναι ότι το έκανε ένας Ισπανός, ένας Καταλανός, ο Γκουαρδιόλα ή ο Τσάβη, που ξέρουν πολύ καλά την συγκεκριμένη ακαδημία. Το έχει κάνει ο Φλίκ. Και είχαμε λοιπόν, Γιώργο, χθες, δύο 17χρονους, Γιαμάλ και Κουμπαρσί, έναν 20χρονο, τον Γκάβι, 4-21 ετών, Μπαλντέ, Κασάδο, Φερμίν, Φατί, έναν 25χρονο, τον Πένια, τον goalkeeper, και έναν 26χρονο, τον Όλμο. Δηλαδή, 9 παίκτες και σε μικρή ηλικία. Είναι εντυπωσιακό ότι όλη η Μπαρτσελώνα έχει μόνο 5 ξένους, ναι. Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Κουντέ, Σέσνη και Ντεγιόνγκ. Είναι αυτοί οι 5. Ναι. Και στη χθεσινή δεκάδα είχαμε 8 Ισπανούς και 3 ξένους. Και έρχεται το κοντράστ με το ότι είχε συνέβη την Τρίτη το βράδυ στη Μαδρίτη, Ρεάλ Ντόρτμουντ, η Ρεάλ στην ενδεκάδα έναν Ισπανό, τον Λούκας Βάσκεθ. Και οι 10 είναι ξένοι. Άρα δεν έχει να κάνει με το κάνει η Ισπανία γενικότερα, το κάνει ειδικά η Μπαρσελόνα. Γιατί το κάνει η Μπαρσελόνα. Πες μου άλλη μια φορά τις ηλικίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τις ηλικίες θέλω να μου πεις άλλη μια φορά. Έχουμε 2-17χρονοι, ο Γιαμάλ και ο Κουμπαρσί, ναι. Ο Εκστρέμ και ο Στόπερ. Ναι. Ένας 20χρονος, ο Γκάβι, ναι. Ο Χαφ. Ναι. 4-21 ετών, ο Μπαλντέ το Μπακ. Ναι. Ο Κασάδο Χαφ, ο Φερμίν Χαφ, ο Φάτι Εκστρέμ. Ναι. Ο τερματοφύλακας 25 ετών, ο Πένια, και ο Όλμο 26 ετών, Εκστρέμ. Εντυπωσιακό με 9 Ισπανούς στην ενδεκάδα. Όχι, συγγνώμη, 9 από τις ακαδημίες. 9 από τις ακαδημίες. Από τις ακαδημίες 28 Ισπανοί στους 32. Ακριβώς, ακριβώς. Και μόλις 5 ξένοι σε όλο το ρόστερ της Μπαρσελόνα, μόνο 5 Ισπανοί σε όλο το ρόστερ της Ρεάλ. Είναι δηλαδή το άλλο άκρο. Στο ντέρμπι το οποίο έρχεται το Σάββατο στη Μαδρίτη, Ρεάλ Μπαρσελόνα, το οποίο το περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα καλή πολύ συνέχεια. Τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτό το μοντέλο της Μπαρτσελώνα, μόνο Ισπανοί και πιτσιρικάδες, αλήθεια μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, θα το δούμε μετά το διάλειμμα. Εδώ οι πρόεδροι αρέσκονται να φέρουν καραβιές ξένων παικτών και ιδιαίτερα στις χαμηλότερες κατηγορίες, οι αεριτζίδες και οι αετονίχηδες τρίβουν τα χέρια τους και κάποιοι οικονομάνε από αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. Για σένα το λέω, τι κάνεις εδώ? Αν είσαι 18 έως 25, μπες στην Generation Aegean και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου για να είσαι οπουδήποτε αλλού. Πώς? Έχεις μόνιμα 15% έκπτωση σε κάθε ταξίδι. Άσε που με την γραφή έχεις 50% έκπτωση για ένα ταξίδι, έχεις δωρεάν Wi-Fi on board, δωρεάν βαλίτσα σε 2 ταξίδια το χρόνο και πολλά ακόμα προνόμια. Μπορείς να τα ανακαλύψεις όλα στο aegean.com/generation. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λοιπόν, Γιώργος Καστάνης συγκεντρώνει πληροφορίες. Σε λίγο να δούμε πώς αντιδρά ο ΠΑΟΚ. Προσέξτε τώρα εδώ. Υπάρχει το δικαίωμα της έφεσης. Η απόφαση που βγήκε με τις 23 ημερολογιακές ημέρες για τον Λουτσέσκου, με αποτέλεσμα να χάνει και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χάνει Όφη, Εγάλεο, Λαμία, Ολυμπιακό. Το δικαίωμα της, αυτή είναι η απόφαση, βγήκε από τη Super League του Μαρινάκη και το δικαίωμα της έφεσης ο ΠΑΟΚ θα εκδικαστεί από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Όσα λέω είναι ακριβώς έτσι, καθένας μπορεί να βγάζει συμπεράσματά του. Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στο μοντέλο της Μπαρτσελώνα, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει να διδάξει πολλά στους ελληνικούς συλλόγους. Με 28 Ισπανούς στους 32 που έχουν δηλωθεί στην UEFA και χθες απέναντι στην Bayern μέσα με 9 παίκτες από τις ακαδημίες της Μπάρτσα, 2 17χρονοι, ένας 20χρονος, 4-21 χρόνων πλάς μετά τις αλλαγές που μπήκαν. Κύριος Θόδωρος Ελευθεριάδης είναι από τους πλέον πετυχημένους και γνωστούς προπονητές, ο οποίος έχει αφιερώσει ατελείωτα χρόνια από τη ζωή του δουλεύοντας σε ακαδημίες πάρα πολλών ομάδων. Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Κυρακλή, Λάρισα. Θα κουραστούμε να τις αναφέρουμε, κύριε Ελευθεριάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά. Λοιπόν, στην Κρήτη, στον Όφη. Στον Όφη τώρα. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μοντέλο Μπάρτσα στις ελληνικές ομάδες?
Γιατί θα πει κάποιο μισό λεπτό, ρε φίλε, λες να το κάνουμε αφού δεν έχουμε τέτοια ταλέντα εμείς. Τι απαντάει ο Ελευθεριάδης που είναι τόσα χρόνια με τα ταλέντα? Ναι, εμείς καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και θέλω να πω και εγώ την γνώμη μου γιατί όχι. Νομίζω ότι μπορεί μην μπορεί να παρουσιαστεί ένα μοντέλο σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την ποιότητα, αλλά σίγουρα έχουμε δείγματα από δύο ομάδες που το έχουν επιτύχει τελευταία 10-15 χρόνια και σίγουρα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα και ακόμα καλύτερα. Τώρα, το τι ποιος ευθύνεται είναι λίγο πιο το θέμα αφορά πολλούς. Εμείς από την Ακαδημία, πολλά χρόνια από τις Ακαδημίες τα λέμε τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι για να ακολουθεί ένα πιο μοντέλο, αυτά τα μοντέλα είναι και εθνικά μοντέλα και συλλογικά μοντέλα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή και οι ομοσπονδίες παρουσιάζουν μοντέλα φιλοσοφίες ποδοσφαίρου, προγράμματα, μακροχρόνια, και οι σύλλογοι, κυρίως οι μεγάλοι σύλλογοι εδώ στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό και πιο μεσαίοι, παρουσιάζουν μακροχρόνια προγράμματα είτε δαχύχρονα 3 ετών, 5 ετών, είτε 7-10 ετών. Και ακολουθούν τα προγράμματα αυτά, όλα τα προγράμματα αυτά. Άρα εδώ κανείς δεν έχει ένα την υπομονή να περιμένει και κανείς δεν έχει και τη διάθεση να επενδύσει, με εξαιρέσεις βέβαια. Ναι, έχουν παρουσιαστεί προγράμματα. Εγώ επειδή έκανα και δύο φορές στην Ομοσπονδία, υπήρχε το πλάνο Σάντος το 2011, παρουσιάστηκε ένα άλλο πλάνο, είχαμε το 2017 και τώρα φαντάζομαι και με τον κύριο Γκαγκάτση θα εμφανιστεί πάλι ένα πλάνο. Το θέμα είναι να ακολουθεί το πλάνο αυτό, όπως είπατε, να επενδυθεί αυτό το πλάνο. Και μετά είναι οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σίγουρα έχουν παρουσιάσει τέτοια μοντέλα και τα έχουν χρηματοδοτήσει και με καλά ποσά ετησίως οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι αν τον μπάτζετ μιας ομάδας, τον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στις ακαδημίες, αυτά τα τελευταία 10 χρόνια μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια, 2,5 το χρόνο, να ξέρουμε ότι στην Μπαρτσελόνα και στον Άγιαξ τα πλάνα αυτά μπορεί να. Τα ετήσια μπάτζετ είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Ένα είναι αυτό. Ναι, αλλά μισό λεπτό κύριε Ελευθεριάδη, αλλά μιλάμε και για διαφορά επίπεδου, ε. Άλλο εγώ να επενδύω για να παίξω στην Μπαρτσελόνα και άλλο να επενδύω εδώ για να είμαι στον ΠΑΟΚ. Είναι δύο διαφορετικά μεγέθη. Εντάξει. Ναι, ο ΠΑΟΚ σήμερα, άμα είχε το σκοπό να κρατήσει τα τελευταία μέρα. Μα να σου πω, ακόμα και αυτό που λέτε για τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή στα 10 δεν είναι ο Κωνσταντέλης, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Η Μπαρτσελόνα έχει 7 μέσα, 9. Δηλαδή, ναι, έχω κάνει ένα βήμα δειλά μπροστά, αλλά δεν πάει να πει ότι έχω αυτό το μοντέλο. Ναι, αλλά αν ήταν ο Κούτσιας εδώ που είναι 20 χρονών και ο Τζόλης που είναι 22 και ο Μιχαηλίδης 1-3, ο Κωνσταντέλιας 4, ο Κουαϊδεράκης 5, θα σας βγάλω. Πολύ ωραία. Άρα το ένα είναι τους βγάζω και τους πουλάω, το άλλο είναι τους βγάζω και τους βάζω και παίζουν για μένα. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αν είχαν αυτή την πολιτική ακριβώς, υπήρχαν ταλέντα υψηλού επίπεδου. Ο μικρός ο Τζίμας που είναι στη Γερμανία, δηλαδή έχει κάνει ένα πλάνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, πιστεύω, που μπορεί να έχει αρκετά παιδιά, όχι τόσα όσα είναι στην Ισπανία, στην Μπάρτσα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει. Και το άλλο είναι ότι υπήρξαν παιδιά και παλιότερα, και από 99, 2000, 2001, που ήταν υψηλού επίπεδου παιδιά, τα οποία ίσως δεν κατακυρίστηκε σωστά η ελληνική πραγματικότητα, όχι ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Αυτή είναι και η διαφορά στο εξωτερικό, ότι η υπομονή σημαίνει στελέχη διοικητικά, στελέχη προπονητικά, στελέχη γύρω από τον προπονητή, σημαίνει αξιολόγηση και έλεγχος, που αυτό είναι το μεγαλύτερη πληγή στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση και έλεγχος σε καθημερινή μορφή για να δούμε την αδυναμία του ΤΑΔΕ ή του Δίνα ή του ΤΑΔΕ παίχτη 17 χρονών, 16-18, για να μπορέσει αυτός να φτάσει τον Κωνσταντέλια που είχε την προοπτική να φτάσει πιο εύκολα, ας πούμε, στην πρώτη ομάδα. Λέμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και ο Άρης, γιατί μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη τώρα, υπάρχουν 6-7 παιδιά πολύ καλά που μοιράστηκαν τελευταία 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, παιδιά 18-19 χρονών που είναι μια χαρά παιδιά, τα οποία είναι στις δύο ομάδες τώρα. Δηλαδή θα μπορούσαν να παίξουν, μπορεί σε δύο χρόνια να παίξουν και πρώτη στις πρώτες ομάδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Ελευθεριάδη, το πιάσαμε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Προσέξτε τώρα εδώ. Άλλο Μπάρτσα. Καλά το λέει ο Ελευθεριάδης. Λέει ο ΠΑΟΚ βγάζει. Η Μπάρτσα βγάζει και αυτοί παίζουν. Ο ΠΑΟΚ βγάζει, αλλά τους πουλάει. Εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Άρα και ο ΠΑΟΚ, αν τους κρατούσε όλους αυτούς, θα είχαμε μια ομάδα με Έλληνες παίκτες βγαλμένους μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου. Αυτά που κάνει η Μπαρτσελόνα. Ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορετική πολιτική. Τους βγάζω,
τους πουλάω. Υπάρχει μια άλλη πολιτική, αυτή που εξέφρασε ο Καρυπίδης στον Άρη, ο οποίος λέει: συγγνώμη, εγώ δεν επενδύω στις ακαδημίες, δεν θέλω να δώσω μία, προτιμώ να φέρνω ξένους. Δεν πιστεύω ότι τις ακαδημίες, από τις ακαδημίες μπορεί να κερδίσει η ΠΑΕ να βγάλει παίκτες και πηγαίνουμε στο να παίρνουμε πιο έτοιμους παίκτες. Το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα έρθει. Εντάξει, το να βγαίνει ένας παίκτης και λέει έβγαλε ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη. Δείτε λίγο τι ξόδεψε ο ΠΑΟΚ για να βγάλει αυτόν παίκτη. Δείτε, για κάντε λίγο την άσκηση και εγώ κοιτάω ό,τι συμφέρει τον Άρη. Όχι ό,τι συμφέρει την τσέπη μου, ό,τι συμφέρει τον Άρη. Κάνω το καλύτερο για τον Άρη. Έχω επιλέξει να μην ρίχνω λεφτά στην Ακαδημία, να ρίχνω τα λεφτά στο αγωνιστικό, στην ΠΑΕ. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο Καρυπίδη, ο οποίος λέει: εγώ δεν βάζω λεφτά στις ακαδημίες, εγώ θέλω να φέρνω ξένους παίκτες. Στην Τρίπολη ρίχνουν λεφτά στις ακαδημίες και έχουν βγάλει και πολύ καλούς παίκτες. Όμως, όλα αυτά απέχουν πάρα πολύ από το να φτάσουμε στο μοντέλο Μπαρτσελώνα, δηλαδή να έχω 9 παίκτες στην δεκάδα μου από την ακαδημία ή από τους 32 που δηλώνω στην UEFA, οι 28 να είναι Ισπανοί. Τι λέτε, κύριε Μποροβίλεχ? Καλησπέρα, τι κάνετε, τι λέει η Τρίπολη? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Εντάξει, είναι ένα πολυσύνθετο, θα λέγαμε, πρόβλημα, θέμα τέλος πάντων. Στην Ελλάδα πρέπει να βοηθηθεί πολύ αυτό το project και από τον τρόπο που διεξάγεται το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, μεν γνωρίζω πολύ καλά, γιατί ήμουν και σε θέση ευθύνης, ότι μπαίνει το εργατικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι εργαζόμενοι έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα κλπ. Παρ' όλα τα αυτά, θα μπορούσαμε μέσα από τις προκηρύξεις και εφόσον συμφωνούσαμε όλοι, να έχουμε και στην ΑΕθνική ένα μίνιμουμ αριθμό Ελλήνων ποδοσφαιριστών, έτσι ώστε να αναγκάζονται οι ομάδες να δουλεύουν και να αξιοποιούν, θα έλεγε κανείς, τις ακαδημίες τους. Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω να βάλουμε ζητήματα πολύ μεγάλα, αλλά θα μπορούσαμε, ας πούμε, με δύο παίκτες στην εντεκάδα, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα να είναι Έλληνες. Προαπαιτούμενο αυτό. Ναι, προαπαιτούμενο. Ναι. Να είναι δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια να παίζουν δύο Έλληνες. Εγώ δεν λέω 6, 7, 5. Δύο. Ναι. Που σημαίνει, προσέξτε, για να έχεις δύο συνέχεια μέσα που μπορούν να σε τραυματιστούν, θα πρέπει να έχεις 4-5. Mm-hmm. Να έχεις αντίστοιχους και στον πάγκο, δηλαδή εννοώ και στην 20άδα, για να διατηρήσεις την διάδα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Και αυτό το project θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο τις ομάδες, αλλά και την εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Διότι σωστό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια χαόδης διαφορά όσον αφορά την δυναμικότητα των ποδοσφαιριστών μεταξύ της Super League και της Λίγκας 2, παρότι και εκεί βρίσκονται ιστορικότατες ομάδες και με παρελθόν στο ποδόσφαιρο. Εν τούτης βλέπουμε ότι η δυναμικότητα είναι αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε να μην μπορεί ένα κλαμπ της Super League εύκολα να αντλήσει ποδοσφαιριστές από τη Λίγκα 2. Ναι. Για να μην μακρηγορώ και κουράζω και εσάς και τους ακροατές μας, θα έλεγα ότι αν θέλουμε όλοι να δούμε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο και μια καλύτερη εθνική, ναι, πρέπει να ενσκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Προβλήλο, να ρωτήσω κάτι. Γιατί πολλοί συνάδελφοί σας εκεί, εσείς επιλέγετε παιδιά της Ακαδημίας και έχετε βγάλει πολλούς καλούς παίκτες στην Τρίπολη, για ποιο λόγο πολλοί συνάδελφοί σας επιλέγουν τις καραβιές των ξένων παίκτων? Τι γίνεται εκεί, γιατί το κάνουν αυτό? Ονομάνε ατονίχηδες, οι καιροσκόποι, οι μεσάζοντες. Αυτό είναι εκ παραλλήλου, ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι υπάρχει, αλλά περισσότερο είναι η εύκολη έτοιμη λύση, θα λέγαμε. Αχα. Δηλαδή, πάμε εκεί, είναι ένας ποδοσφαιριστής έτοιμος, κάνουμε τη δουλειά μας τώρα, διαφορούμε για το αύριο. Και πολλές φορές λες, εγώ θα είμαι αύριο, ας πληρώσω άλλο στην Λυπητέρη. Ναι, δώσει μη σήμερα είναι μια λύση. Δηλαδή, εγώ τώρα να βγάλω τη χρονιά. Και έχει ο Θεός για του χρόνου και θα δούμε αν μείνω στην κατηγορία και θα δούμε αν πάω καλύτερα, πιο πάνω κλπ. Δηλαδή πιστεύουν τα κλαμπ ότι είναι προτιμότερο να πάμε σε μια λύση έτοιμη από το να κάτσουμε να δημιουργήσουμε ποδοσφαιριστές. Αν όμως δεν πάμε σε αυτή τη λογική που προανέφερα, θα διαιωνίζεται αυτή η λογική της προσωρινής λύσης και του δώσιμη σήμερων. Ενώ αντίθετα, αν πάμε στη λογική ότι πρέπει να έχουμε Έλληνες παίκτες, αναγκαστικά στις ακαδημίες, που σας διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων στη Super League έχουν πάρα πολύ καλές ακαδημίες. Δεν είναι μόνο εμείς, ή μόνο ο ΠΑΟΚ, ή μόνο ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Είναι ακαδημίες αξιόλογες της Λίγκας. Δηλαδή και η K19 και η K17 και η K15
έχουν πλούσιο υλικό το οποίο δυστυχώς μένει αναξιοποιητό. Γιατί όπως ξέρετε, ένας ποδοσφαιριστής, αν δεν παίξει, όσο καλός να είναι. Έχετε δίκιο. Και όσο καλό να τον λένε, δεν έχετε γίνεται ποδοσφαιριστής με βιογραφικό. Δίκιο. Δεν γίνεται. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπροβιλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Το κλείνουμε το θέμα. Βγάλα τα συμπεράσματά σας. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στην απόφαση για Λουτσέσκου με την ποινή των 23 ημερολογιακών ημερών. Χάνει Όφη, χάνει Γάλλο, χάνει Λαμία και χάνει και Ολυμπιακό. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ θα είναι ορφανός στον πάγκο του. Δεν θα υπάρχει Λουτσέσκου. Ερώτημα, θα καταθέσει έφεση ή πάει? Είναι ερώτημα, προέξτε τώρα εδώ. Η απόφαση βγήκε από τη Λίγκα του Μαρινάκη. Η έφεση κατατίθεται και εκδικάζεται στην ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Κυριάκος Τωμαΐδης, όχι, λέω τα πράγματα γεγονότα. Ποιος έχει τι, δεν είπα εγώ τίποτα. Τώρα εσύ χαμογελάς αν υπονοείς κάτι. Είναι ανεξάρτητα τα πειθαρχικά όργανα με τακτικούς δικαστές. Ούτε ναι. Μαρινάκης του Γκαγκάτσις. Όχι, εγώ λέω που ανήκει κάθε μία τέτοια, δεν είπα τίποτα. Δηλαδή αυτό το όργανο, το, η πειθαρχή της Λίγκας, είναι ένα μονομελές όργανο που έχει ένα τακτικό δικαστή ανεξάρτητο παντελώς από το Μαρινάκι, όπως και η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, όπου προεδρεύει η κυρία Δασκαγιάννη, τακτική δικαστής, εν ενεργεία δικαστής. Νομίζω ότι. Αυτή είναι στην ΕΠΟ και τα γραφεία της, ναι. Στην ΕΠΟ, συνεδριάζει. Συνεδριάζει. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ το έχω πει. Αυτό, πολύ, καλή, πολύ καλή παρατήρηση. Ναι. Εγώ έχω πει ότι δεν πρέπει να συνεδριάζουν ούτε στη Λίγκα ούτε στην ΕΠΟ. Είναι δυνατόν. Να συνεδριάζουν στο φυσικό τους χώρο. Και να σου πω και μια λεπτομέρεια επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να μην πληρώνονται από την ΕΠΟ και τη Λίγκα. Να πληρώνονται από το κράτος. Άρα εγώ σε πληρώνω, εγώ σε έχω και στο γραφείο δίπλα μου. Εσύ πες τώρα δεν υπάρχει καμία σχέση. Εγώ λέω δεν υπάρχει. Πάμε στην ποινή. Τι λες, μιλάμε για τακτικούς δικαστές, Γιώργο. Αν δηλαδή χάσουμε πλήρως και την εμπιστοσύνη μας στην τακτική δικαιοσύνη, στους ενεργεία δικαστές και στους ενεργεία αγγελείς. Το τελευταίο Γκάλοπ έδειξε ότι το 80% των Ελλήνων δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη. Ναι, και αυτό είναι. Δεν πιστεύει κανένας. Αυτό είναι δυστύχημα, διότι μιλάμε για το οχυρό της δημοκρατίας, για το καταφύγιο του τελευταίου πολίτη. Έτσι, η δικαιοσύνη. Ο οποίος δεν πιστεύει όμως. Δεν πιστεύει. Πού να προστατευτεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απόφαση, θεωρώ ότι αυτό που είπες πως θα παίξει με τον Ολυμπιακό χωρίς να έχει τον Λουτσέσκου στον πάγκο του, επίτε, να μου επιτρέψει να αμφιβάλλω. Ναι. Θεωρώ ότι στην έφεση που θα καταθέσει ο κύριος Λουτσέσκου θα μειωθεί η ποινή του από τις 23 μέρες, οπότε σίγουρα με τον Ολυμπιακό θα είναι στον πάγκο. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Δεν προδικάζω, δεν υπαγορεύω την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή Εφέσεων, μακριά από μένα αυτά. Αλλά είναι βέβαιο με βάση την πάγια πρακτική της Επιτροπής Εφέσεων και με βάση την πάγια πρακτική των δικαστικών οργάνων. Θα σου πω μια διαφορά, ας πούμε. Ναι. Στην Αγγλία ο Μαρινάκης και η Νότιχαμ είχαν 750.000 λίρες πρόστιμο και ο Μαρινάκης 5 αγωνιστικές. Θα πάνε και κάνανε έφεση ήδη, πήγαν στο δικαστήριο. Το εφετείο στην Αγγλία μπορεί τα 750 να κάνει 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα το εφετείο το 750 θα το κάνει πάντα κάτω. Σωστό. Ποτέ πάνω. Ωραία. Αυτή είναι η διαφορά του αγγλοσαξονικού δικαίου με το δικό μας εδώ. Άρα λοιπόν ο Λουτσέσκου, έχω περίπου τη βεβαιότητα ότι θα μειωθεί η ποινή με βάση τα επιχειρήματα που θα βάλει στο εφετείο. Μισόλεπτο. Και θεωρώ ότι με τον Ολυμπιακό που είναι οριακό, όσο είναι 22η μέρα, είναι Ολυμπιακό. Μισόλεπτο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι. Ποια μέρα, 20... είναι 10 Νοεμβρίου. Όχι, ποια μέρα, την 22η, ας πούμε, για παράδειγμα. Τη ποινή. Γιατί εδώ έχουμε 23 μέρες. Ναι. Λέει 23 ημερολογιακές μέρες. Σωστό. Οι 23 ημερολογιακές μέρες από σήμερα εκπνέουν 17 Νοεμβρίου. 17 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι στις 10. Και λες εσύ ότι θα μειωθεί η ποινή. Και έρχεται το όργανο και λέει εντάξει, ήταν 23, τις κάνω 19. Χάνει τον Ολυμπιακό. Τις κάνω 18. Άκουσα, χάνει τον Ολυμπιακό. Αν πρόσεξε την απόφαση τη σημερινή της Λίγκας, ο Λουτσέσκου τι ποινή υπέστη? 15 και 15. Βεβαίως, 15 και 15. Δηλαδή, και στο συμψηφισμό τον πήγε ο δικαστής στις 23. 23 λοιπόν. Λοιπόν, στο εφετείο, κόψω στη μέση το 23, κόψω στη μέση, πόσο βγαίνει? Πόσο βγαίνει, 23, 12,5. 12,5. Ναι. Οριακά θα είναι με τον Ολυμπιακό. Δεν στο μέτρα του. Ναι. Ακριβώς βγαίνει.
Όχι, άμα είναι 12,5 θα είναι. Αυτό ναι, άμα του κάνει το 23 όμως το μειώσει και του κάνει 10. Σου λέει το μείωσα, ρε φίλε, το κάνω 18. Τελειώσαμε. Δεν είναι μείωση. Μην την κάνουμε μπακαλική. Μα τι αυτή μπακαλίση κατακάνουν αυτοί. Σου λέει τη μειώσω την πίνη. Είναι 23 μέρες, είναι... τη βάζω 18. Είναι εξαιρετική. Μα και 17 να την κάνει και 16 πάλι. Επειδή μου είπε δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η κυρία Δασκαγιάννη είναι εξαιρετική δικαστή. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά τη. Θα θέλει. Ω, μια χαρά. Ένα μισάρο. Φτάσε εδώ, άνετα. Κλείστο από τώρα. Δεν έρχομαι και καθόλου. Κλείστο από τώρα. Δεν έρχομαι εδώ, Κυριάκο στο Μαΐδη. Πρώτη Νοεμβρίου είναι Παρασκευή. Πρώτη Νοεμβρίου Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή είναι εμπιστευτική όλη η διαδικασία. Είναι κλειστό το δικαστήριο, δεν είναι δημόσια η ακρόαση. Ναι. Που σημαίνει ότι η πρόσβασή μας την Πέμπτη είναι σχεδόν αδύνατη. Ναι. Εμείς όμως θα καταφέρουμε λίγο αργότερα, πιθανόν και την Πέμπτη θα το παλέψουμε, να έχουμε όλο το 31 τραβάει ο μήνας. Εσύ είπες 30. 31. 31 θα γίνει το δικαστήριο. 31. Πέμπτη. Πέμπτη. Μπορεί και την Πέμπτη. Μπορεί και την Πέμπτη. Δηλαδή κράτα δύο ή μία ώρα. Ένα την Πέμπτη. Άρα έχουμε ένα διοικητικό ηγέτη μεγάλη ΠΑΕΤΗ Super League 1. Δεν είπα εγώ μεγάλη, είπα ΠΑΕ Super League 1. Αν πας περιπτώσει για μένα μεγάλη είναι. Ωραία. Ναι. Μεγάλη ΠΑΕ λοιπόν τη Super League 1. Και ένα πρόεδρο μεγάλη ΠΑΕ. Και ένα πρόεδρο επίσης μεγάλη ΠΑΕ. Άρα ένα είναι διοικητικό ηγέτη. Μεγάλη σπέτη Super League 1 και ο άλλο είναι πιο. Και πρώην φίλοι είναι, δεν νομίζω και ότι. Φίλοι, ότι την κάνει νιάου νιάου στα χέρια. Οι ακροατές είναι δεν ικανοποιημένοι από την περιγράφη. Όχι, τα έδωσε όλα. Λοιπόν, δικαιούσε να φύγει. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν. Νέα για όλους τους gaming fan. Δεν θες να χάσεις με τίποτα. Αυτά τα νέα η Κοσμοτέ με τη δύναμη της Telekom σε στέλνει Βουδαπέστη για ένα διήμερο γεμάτο gaming. Πώς μπορείς να πάρεις μέρος μέσα από το World Pass Powered από την Telecom. Πότε, 16-17 Νοεμβρίου, τι έχει εκεί, το eSports Championship. Είναι πανευρωπαϊκό τουρνουά, το διοργανώνει η Telecom. Τι κάνω εκεί, βλέπεις ζωντανά επικές μάχες στα πιο hot games. Παράδειγμα, League of Legends Counter Strike 2. Plus, θα πας στην έκθεση Play IT για να τερματίσεις την εμπειρία με games, cosplays και πολλές εκπλήξεις. Πότε λύγει ο διαγωνισμός, 25 Οκτώβρη. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχει σήμερα και αύριο. Μπες cosmote.gr, πάτα πάνω στο banner του World Pass για να δηλώσεις συμμετοχή. Λοιπόν, η Ρετσίνα Λίμνου Μύρινα είναι εδώ, είναι βιολογική, έρχεται από την Ένωση Λίμνου. Διαθέτει ποιότητα, παράδοση από τις εξαιρετικές ποικιλίες της Λίμνου. Είναι απολαυστική, μυρωδάτη, έχει χαρακτήρα. Θα τη βρείτε σε νέα φιάλη και με νέα ετικέτα. Κρατήστε το όνομα Ρετσίνα Μύρινα Λίμνου από τη Λίμνος Wines με ίδιες αξίες σε μια νέα εποχή. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε νέα για όλους τους gaming fans. Ακούστε τα, η Κοσμοτέ με τη δύναμη της Telecom σε στέλνει full gaming για δύο μέρες στη Βουδαπέστη μέσα από το World Pass Powered από την Telecom. Πότε, 16-17 Νοέμβρη.
Τι έχει εκεί? Είναι το eSport Championship. Πανευρωπαϊκό τουρνουά, το διοργανώνει Telecom. Τι θα κάνεις εκεί? Θα δεις ζωντανά επικές μάχες στα πιο hot games. League of Legends, για παράδειγμα, Counter-Strike 2 Plus. Τη διαδραστική έκθεση Play IT για να τερματίσεις την εμπειρία. Νέα games, cosplays, πολλές ακόμα εκπλήξεις. Πρόσεξε, ο διαγωνισμός λήγει αύριο. Μην περιμένεις, μπες cosmote.gr, πάτα πάνω στο banner του World Pass και δήλωσε συμμετοχή. Τρέχουμε, Γιώργος Καστάνης εδώ. Έλα, Γιώργα, ρε. Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, και πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, να πούμε τη σύνθεση της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία θα εκδικάσει την υπόθεση Λουτσέσκου. Είπαμε λίγο νωρίτερα, είπε πιο συγκεκριμένα, ότι ο ΠΑΟ καταθέτει έφεση. Πενταμελής Επιτροπή Εφέσεων. Πρόεδρος Δημήτρης Νικολόπουλος Εφέτης. Αναπληρωτής πρόεδρος Κωνσταντίνος Ιφαντής Εφέτης. Μέλος Αγγελική Μακριεγιώργου Εφέτης. Μέλος επίσης Κωνσταντίνα Γεωργούλια Εφέτης. Και μέλος Χρήστος Παπαγεωργόπουλος Εφέτης. Γραμματέας είναι η κυρία Βανέσα Σταύρου. Τρεις άνδρες, δύο γυναίκες στην πενταμελή επιτροπή Εφέσεων που θα εκδικάσει την υπόθεση Λουτσέσκου, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει διαμηνήσει ότι καταθέτει έφεση. Αμέσως η καλησπέρα μας στον πισηρά ετών ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, μας ακούει στη γραμμή 2. Δημήτρη, καλησπέρα από το Μετρόπολης. Καλησπέρα και εσάς. Τι κάνεις, πώς είσαι καταρχήν? Μια χαρά. Αυτή την περίοδο δεν έχω βρει κάποια ομάδα, είχα κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Προτίμησα να είμαι εδώ πέρα στην Κατερίνα, ασχολούμαι λίγο με τις ακαδημίες. Ο Σάκης ο Παντελιάτης, που είναι ο κουμπάρος, με έχει αναλάβει τον εθνικό Κατερίνης. Mm-hmm. Και κάνω τα πρώτα μου βήματα έτσι στην προπονητική καριέρα, στο πούμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι κάτι που με ενδιαφέρει, που μου αρέσει. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξελιχθεί όπως το φαντάζομαι και τον ιδέα μου. Το θέλεις δηλαδή να ακολουθείς αυτή την οδό ως συνέχεια του ποδοσφαίρου? Ναι, είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το σκεφτόμουν ακόμα πιο έντονα. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πιο χαμηλό επίπεδο και δεν το λέω καθόλου επιθυμητικά. Mm-hmm. Απλά νομίζω ότι δεν αξίζει όλο αυτό, δηλαδή και το πρωτάθλημα και της Β' και της Γ' Εθνικής είναι ένα πρωτάθλημα που δυστυχώς είναι παρατημένα στη μοίρα τους. Στη Β' Εθνική γίνονται κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή πέρυσι εγώ αγωνίστηκα στη Γ', είδα πολύ τραγικές συνθήκες, να το πω, όχι μόνο από άποψη αγωνιστικών συνθήκων, δηλαδή των γηπέδων, από συμπεριφορές, από, ξέρετε, από τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το, ναι, το πρωτάθλημα. Και το συχάθηκες? Το συχάθηκες? Ναι, να το κάνω αυτό, δεν θέλω να το κάνω έτσι. Mm-hmm. Αλλιώς ονειρεύομαι εγώ το ποδόσφαιρο και ήταν και αυτό μια, έτσι ας το πούμε, ένα κόμμα, έτσι, για να πω ότι καλύτερα να ασχοληθώ από μικρός με κάτι διαφορετικό παρά να συνεχίσω να το κάνω κάτι χωρίς να μου αρέσει και να το, ναι, αγαπάω. Προφανώς. Πάντα μαζί μας ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Τον θυμάστε περισσότερο. Αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ επί σειρά ετών, καλύπτοντας κυρίως τη δεξιά πλευρά. Δεν ξέρω τώρα, παρακολουθείς τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Έχεις εικόνα? Εννοείται. Το ρωτάω γιατί δεν μιλάμε συχνά, μου επιτρέπεις, έτσι. Ναι. Επειδή δεν μιλάμε συχνά και μας δίνεις αυτή την ευκαιρία σήμερα. Εννοείται πως παρακολουθώ την ομάδα, εντάξει, είναι μια αγαπημένη ομάδα ΠΑΟΚ, δεν το έχω κρύψει αυτό ποτέ. Mm-hmm. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον κάθε παιχνίδι σχεδόν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει σταθερή πορεία και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις πορείες που έκανε στο Conference League. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Αυτό το άσχημο αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα με τη Στιάουα πήγε πίσω την ομάδα και από ό,τι είδα και η συνέντευξη που έδωσε ο κ. Λουτσέσκου, είπε ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα must win παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αν θέλει να συνεχίσει να έχει ελπίδες για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Και πιστεύω πως αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, δηλαδή αυτά τα must win που λέμε, τα παίρνει. Τα παίρνει, ναι. Και πιστεύω πως και σήμερα θα δούμε κάτι παρόμοιο. Mm-hmm. Σήμερα με την Βικτόρια Πλιζέν, θυμίζω 8 παρατέταρτο η ώρα έναρξης. Δημήτρη Κωνσταντινίδη, να ρωτήσω, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος βέβαια στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά από 8 αγωνιστικές έχει 17 βαθμούς, όσους έχει και ο Άρης, είναι συγκάτοικοι στην κορυφή. Στην Ευρώπη, όντως, το League Face του Europa League έχει 2 αρνητικά αποτελέσματα. Άρα το ερώτημα είναι, πρέπει να βρει το ρυθμό του και στην Ευρώπη, με μία νίκη σήμερα
μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εννοείται πως μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση. Μην ξεχνάμε πως τα τελευταία χρόνια και εγώ ακόμα όταν αγωνιζόμουν στο ΜΠΑΟΚ, επειδή τώρα έχουμε το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ, ο δικέφαλος αυτά τα παιχνίδια πραγματικά πήγαινε και πάντα θα έπαιρνε ένα θετικό αποτέλεσμα, θα είχε μια καλή εμφάνιση. Νομίζω πως και τώρα, αν κερδίσει σήμερα, γιατί να μην πάει να κάνει και... Ήδη έχουμε δει τη Μάντσεστερ ότι είναι σε άσχημο φεγγάρι αυτό το διάστημα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι πολύ δρωτή, μπορεί να χάσει από τον οποιοδήποτε. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει σήμερα, θα κάνει ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Και όπως είπα, ότι τα μεγάλα παιχνίδια αυτά που έρχονται, που μπορεί να είναι πιο δύσκολα, ας πούμε, και τα εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ πάντα έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλός, ξέρει πώς να κλέβει το αποτέλεσμα. Και φυσικά και ο προπονητής του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς να διαχειρίζεται και το ρόστερ του, αλλά και τέτοιου είδους παιχνίδια. Σε ακούω να μιλάς για τη Μάντσεστερ. Να φανταστώ ή να υποθέσω ότι έχεις προνοήσει και θα ταξιδέψει εκεί για να δεις τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο. Απλά εντάξει, τώρα δεν είμαι μόνος μου. Έχω οικογένεια, και ένα οικογένεια βρόχη. Ξεκάθαρα. Αλλά σίγουρα στο μέλλον θα ήθελα να κάνω, μακάρι ο ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και σίγουρα στο μέλλον θα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι. Γιατί εντάξει, είναι διαφορετικό να αγωνίζεις από νερό να έχει την κερκίδα και να στηρίζει την ομάδα. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα φέτος ξεκίνησε έχοντας αυτή τη συγκομιδή. Έχει καλύτερη συγκομιδή από την περσινή σεζόν που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Εκεί πώς πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση για να το διεκδικήσει εκ νέου? Εντάξει, με τη διαχείριση που κάνει ο κ. Λουτσέσκου, επειδή είναι πολλά τα, και φέτος νομίζω είναι ακόμα περισσότερα τα παιχνίδια και με Ευρώπη. Σίγουρα μετά θα έρθει και το κύπελλο Ελλάδος. Η διαχείριση νομίζω είναι το παν, είναι αυτό που λέει ο προπονητής του δικεφάλου, το mentality. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως διαθέτει αυτό το mentality, διαθέτει την ταυτότητα. Και το πιο σημαντικό και αυτό που βλέπω εγώ, που μου αρέσει στον ΠΑΟΚ τέλος πάντων, είναι ότι πάντα μπορεί να έχει ένα, δύο, τρία άσχημα αποτελέσματα. Πάντα ξέρεις ότι επειδή αυτό το group έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται μέσα από τις δυσκολίες, πάντα είναι μια ομάδα η οποία θα επανέλθει. Ας πούμε και πέρυσι μετά τη Λαμία όλοι τον ΠΑΟΚ τον είχαν ξεγραμμένο, έτσι, ότι δεν υπάρχει χωρίς να πάει από δάχτυλο. Και όμως πήρε όλα τα ντέρμπι στη σειρά, κέρδισε μέσα στον Άρη σε μια πολύ δύσκολη έδρα στην τελευταία αγωνιστική και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το κυριότερο. Ναι. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, δύο πολύ σύντομες απαντήσεις. Πρώτον, σου ξαναμίλησε ο κουμπάρος σου, ο Στέφανος Αθανασιάδης, όταν έφυγες από τον ΠΑΟΚ και πήγες να παίξεις τον Άρη? Εννοείται, εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Το ξεπέρασε. Το ξεπέρασε. Ωραία. Αφού μιλάτε και έχετε καλές σχέσεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεύτερη ερώτηση. Είδα ένα τρομερό βίντεο στο Instagram, αν θυμάμαι καλά, να είσαι εσύ με την κόρη σου στο καναπέ, το μωράκι γυρισμένο φυσικά με πλάτη και καλά έκανες, να τραγουδάς συνθήματα του ΠΑΟΚ και η κόρη σου, η μικρή σου κόρη, να δίνει ρεσιτάλ. Το μαθαίνεις από μικρό. Είναι ένα βίντεο το γυρίσαμε, το είχε μας τραβήξει η γυναίκα μου το καλοκαίρι εδώ πέρα που καθόμασταν στο σπίτι. Τώρα έγινε viral, δεν ξέρω. Έγινε, ναι, έγινε, ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει και πολλά. Αυτή απλά ακούει τον μπαμπά της να τραγουδά έτσι και να χαίρεται και αυτή χαίρεται με το μυαλό της ότι κάτι κάνει. Ωραία, ωραία. Να σας ζήσει η μικρή, να τη χαίρεστε, να την καμαρώσετε, όλα τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τη συνομιλία, για την κουβέντα. Εγώ και εγώ, γεια σας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτά από τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον ακούσατε. Και ενώ περιμένουμε να μάθουμε και πότε θα γίνει ακριβώς η έφεση για την απόφαση σκάνδαλο εναντίον του Λουτσέσκου και εναντίον του ΠΑΟΚ. Έλα Γιώργο. Αν είσαι 18-25 και μας ακούς, υπάρχει ένα ερώτημα: τι κάνεις εδώ? Γιατί θα μπορούσες να είσαι με τους κολλητούς στο Βερολίνο, να μοιράζεσαι με τις σχέσεις σου ένα υπέροχο ταξίδι στο Παρίσι ή να είσαι όπου αλλού θέλεις. Απλά ένα πράγμα πρέπει να κάνεις: να γίνεις μέλος της Generation Aegean και να ταξιδέψεις για όπου θες με 15% έκπτωση. Μπες τώρα aegeanair.com/generation και μάθε όλα τα προνόμια τα οποία μπορείς να έχεις.
Λοιπόν, εδώ συνέβη κάτι το αδιανόητο, δεν τόλμησα να το πιστέψω όταν το είδα. Μια καταγγελία από τον ηθοποιό Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος είναι πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο σε καρότσι και του λείπει το δεξί χέρι και κλήθηκε, όπως καταγγέλει ο ίδιος, να αποδείξει ότι δεν έχει δεξί χέρι. Αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης. Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σε όλους. Τι έγινε, ρε φίλε, για πες μας, γιατί είναι απίστευτο αυτό που έγραψες. Κοιτάξτε, είμαι 18 χρόνια στο αναπηρικό αμαξίδιο, έχω δει πολλά και πολλά, απλά οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν, πάντα υπάρχει κάτι που λες, δεν το περίμενα. Ναι. Και όλα ξεκίνησαν όταν χρειάστηκε να βγάλω διαβατήριο. Ναι. Και λίγο υποψιασμένος, λέω, μου έχουν πει ότι πρέπει να βγει στο αστυνομικό τμήμα. Λέω να πάρω για καλό και για κακό, εγώ μένω Καλαμαριά. Ναι. Παίρνω στο τμήμα της Καλαμαριάς, μου λένε δεν έχεις πρόσβαση. Λέω τι εννοείται, δεν μπορώ δηλαδή να μπω στο τμήμα. Λένε όχι, τα αναπηρικά μαξίδια δεν μπαίνουν στο τμήμα της Καλαμαριάς. Λέω να πάω στη Χαριλάου. Μου λένε ούτε στη Χαριλάου το τμήμα. Ωραία. Πολιτισμένο κράτος είμαστε. Πολιτισμένο κράτος. Λένε στους νέους επιβάτες. Λέω πού είναι αυτό, το βάζω στο Google. Εντάξει, λέω εκδρομούλα. Ξεκινάμε να πάμε την εκδρομούλα μετά από λίγες μέρες. Φτάνουμε, πέσαμε και ξεκίνηση. Φτάνουμε μια ώρα μετά στους νέους επιβάτες. Αυτό που είχαν πει για πρόσβαση είναι μια ράμπα έτσι κακοκατασκευή, τέρμα επικίνδυνη. Εκεί με λίγα ακροβατικά καταφέρνουμε, μπαίνουμε μέσα. Και πηγαίνω στο αρμόδιο τμήμα. Έχω μαζέψει τα χαρτιά μου, τα δικαιολογητικά μου. Για διαβατήριο. Μπράβο, τα κουμπάω εκεί πάνω. Και ο αστυνομικός με κοιτάει, τα κοιτάει, με ξανακοιτάει. Και εκεί πετάει το πρώτο περίεργο, μου λέει το χέρι σου που είναι. Εντάξει, λίγο εγώ χιμουρατζής, λέω να του πω κανένα αστείο, αλλά λέω τώρα μην μπερδευτούμε. Τα κρατάω τα αστεία μέσα μου και λέω να μιλήσουμε σοβαρά. Του λέω είχα ένα ατύχημα, έχασα το χέρι μου. Και από τα 16 μου δηλαδή είμαι στο αναπηρικό μαξίδιο και δεν έχω δεξί χέρι. Μου λέει θα χρειαστεί βεβαίωση. Τι εννοείται, μου λέει θα χρειαστεί χαρτί που να βεβαιώνει ότι δεν έχει χέρι. Του λέω θέλετε να βγάλω την μπλούζα να το δείτε από κοντά. Μου λέει δεν με αφορά εμένα ακριβώς. Πρέπει, γιατί εγώ τα χαρτιά θα τα στείλω στην Αθήνα, πρέπει να βεβαιώσουμε ότι δεν έχει χέρι. Λέω εσείς δεν μπορείτε να το βεβαιώσετε. Λέει όχι, θα πρέπει να βρεις χαρτί από γιατρό που να βεβαιώνει ότι δεν έχει χέρι και γιατί δεν έχει χέρι. Oh. Και μετά ξεκίνησε ένα μπέρδεμα γιατί έχω και στο λαιμό μου ένα τραχιόστομο. Μου λέει και αυτό θέλω βεβαίωση. Είναι αυτό στο λαιμό σου και γιατί το έχεις εκεί πέρα. Και μπήκα σε μια αγωνία να βρω χαρτιά. Αν τα έχω, αν δεν τα έχω, ποιους γιατρούς τα βρω. Τα βρήκα τελικά τα χαρτιά, τα έστειλα και προχώρησε η διαδικασία. Απλά μέσα από την ανάρτησή μου ήθελα να αναδείξω γιατί πλησιάζει και η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και όλοι τρέχουν να πούνε πόσο δίπλα μας είναι. Και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ακόμη πολύ πίσω, δηλαδή ξεκινάμε από το αδιανόητο ότι δεν υπάρχουν προσβάσιμα τμήματα. Αυτό που λες, ελληνικό κράτος, το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Σπαταλάς εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, τρώνε όλοι με χρυσά κουτάλια και δεν μπορείς να βάλεις μια ράμπα σε κάθε τμήμα, μη και μια ράμπα. Πόσο κοστίζουν αυτές οι ράμπες? Πόσο κοστίζουν, Δημήτρη, αυτές οι ράμπες? Έχουν εξουδέψει του κόσμου τα λεφτά. Ναι. Είναι και θέματα ασφαλείας, δηλαδή λέω κάτι να χρειαστώ οτιδήποτε δεν θα μπορώ να πάω σε ένα τμήμα. Τέλος πάντων αυτό είναι το ένα κομμάτι και το δεύτερο είναι η γραφειοκρατία που αντί να είναι περιορισμένη λιγότερη για, ειδικά για ευαίσθητα θέματα και ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι εκεί που αυξάνεται η γραφειοκρατία και πρέπει να αποδεικνύει και τα αυτονόητα. Εγώ να σου πω κάτι. Οπότε, εγώ δεν λέω ότι φταίει ο αστυνομικός, γιατί και αυτό στη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Έτσι του λένε: παίρνει να έχει χαρτί. Σου λέει: δώσε μου το χαρτί. Τι άπο. Τρελοκομείο. Τρελοκομείο. Φάνηκε ότι και αυτό δεν χάρηκε με όλο αυτό, αλλά μου λέει: αυτή είναι η διαδικασία, θα σε κόψουν. Άμα βλέπω έναν άνθρωπο χωρίς χέρι και του λέω: φέρνει μου ένα χαρτί από γιατρό ότι δεν έχει χέρι, σου λέω: κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Ναι. Ευχαριστώ Δημήτρη. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καιρός πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό κράτος και αυτή είναι η απίστευτη ελληνική γραφειοκρατία. Σε προσβάλλει βάναυσα. Βάναυσα.
24 στα 7. Ακόμα και όταν ταξιδεύεις, να βλέπεις την αγαπημένη σου σειρά, να ποστάρεις, τότε τι κάνεις εδώ? Μπορείς να γίνεις μέλος στη Generation Aegean και να έχεις δωρεάν Wi-Fi on board σε κάθε σου ταξίδι. Αν είσαι 18-25, μπες στο aegeanair.com / Generation και μάθε και τα υπόλοιπα μοναδικά προνόμια που μπορείς να έχεις. Λοιπόν, προχωράμε. Έρχεται μπροστά εδώ μια πολύ σπουδαία διοργάνωση MMA στο Ιβανόφιο 3 Νοεμβρίου. Ο κύριος Στέφανος Ελευθεριάδης είναι ο άνθρωπος, η ψυχή της διοργάνωσης και είναι στην γραμμή διοργάνωση και με την υποστήριξη του Μετρόπολης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα κύριε Ελευθεριάδη, τι κάνετε? Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας, τι κάνετε? Στην όμορφη, αυτό μ' άρεσε. Όμορφη παρέα έχουμε, αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό τώρα? Είναι όμορφη και μάχημη. Μάχημη 100%. Μάχημη 100%. Λέω και το καθένας δίνει τη μάχη του και τον αγώνα του σε καθημερινό επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι και εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε και να προάγουμε τα μαχητικά αθλήματα. Να. Και ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό και να το μάθει το κοινό της πόλης είναι τα μαχητικά event. Να. Έτσι δημιουργούμε ένα μαχητικό event, είναι το 5ο κατά σειρά που κάνουμε. Ναι. Είναι στο Ιβανόφιο, όπως είπατε σωστά, 3 ναι. Νοεμβρίου. Ναι. Εκεί οι αθλητές θα επιδείξουν τις μαχητικές τους δεξιότητες. Ναι. Θα προσπαθήσουν να μας προσφέρουν θέαμα. Θα προσπαθήσουν να κάνουν υπέρβαση των δυνάμεών τους. Θα έχουμε ατροπές, αγωνία και κορύφωση συναισθημάτων. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Όλα αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν, που δημιουργείται σε ένα event τέτοιου είδους. Βέβαια είναι λίγο παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Ναι. Είμαστε σε βρεφικό στάδιο. Ναι. Ενώ έξω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Mm. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που το στηρίζει. Mm. Θεωρούμε ότι κάνουμε πολύ φιλότιμες προσπάθειες για τα ελληνικά δεδομένα να αλλάξουμε λίγο αυτό το τοπίο. Καλό είναι αυτό. Μισό λεπτό να ρωτήσω εγώ. Έρχομαι εγώ 3 Νοεμβρίου, τώρα δηλαδή, στο Ιβανόφιο. Ναι. Τι θα δω? Είμαι φύλαδος, σας ακούω τώρα, ακούω τον Στέφανο Θεδιάδη να μιλάει. Κύριο Κάσε ρε φίλε, να πάω. Τι θα δω εγώ εκεί? Τι απαντάτε? Θα δείτε 17 αγώνες. Από νέους ανερχόμενους αθλητές, αλλά και από επαγγελματίες. Θα αναμετρηθούν στα αθλήματα του kickboxing, ναι, της πυγμαχίας, ναι, και του MMA. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαβάθμιση εισιτηρίων, η οποία περιλαμβάνει από ένα εισιτήριο στην κερκίδα μέχρι και ένα εισιτήριο σε ένα τραπέζι με φιάλες, ουίσκι κτλ. Είναι ένα event, είναι ένα show. Δηλαδή ποτό από πόσο μέχρι πόσο? Όχι ποτό, λέω, συγγνώμη, το ποσό. Είναι από 15 ευρώ που είναι η θέση κερκίδα, στην κερκίδα, και μέχρι 100 ευρώ ένα VIP εισιτήριο σε τραπέζι. Άρα παίρνω 15, κάθομαι κερκίδα, ή παίρνω 100 ευρώ, κάθομαι τραπέζι, έχω και το ποτό μαζί και απολαμβάνω το θέμα. Ή 30 ή 20, υπάρχει διαβάθμιση κτλ. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι τα μαχητικά αθλήματα έχουν μια τεράστια ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλά παιδιά από πίσω, πολλά νέα ταλέντα. Ο αθλητισμός στα μαχητικά αθλήματα έχει τρομερή έξαρση. Πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται με αυτό το άθλημα και απλώς στον επαγγελματικό αθλητισμό είμαστε λίγο πίσω σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Πρέπει λίγο να προωθήσουμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιάς και είμαι σίγουρος ότι είναι ένα θέμα το οποίο υπόσχεται πάρα πολλές συγκινήσεις σε όσους θα βρεθούν εκεί. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία κύριε Ελευθεριάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει, πείτε μου κάτι, τα ράσα είναι αυτά που κάνουν το ΟΠΑ ή όχι? Εδώ σε αυτό που θα ακούσετε ταιριάζει και το τραγούδι. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Ήρθαν τα μαντάτα σου. Λοιπόν, εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς στις business και τι business? Παναγιώτης Μανής έχει το ρεπορτάζ με τους businessman παπάδες. Και τους δύο παπάδες που αναρωτιέσαι τους εντόπισε η αρχή καταπολέμησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καθώς όπως φαίνεται πιάστηκαν στην φάκα. Όπως βγάζει το ρεπορτάζ, διαπιστώθηκε ότι χρηματικά ποσά που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας και επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα 5 ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων
εμπλέκονται σε αυτό. Η αρχή εντόπισε πως αυτά τα ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν αυτοί οι δύο ιερείς και κατέληγαν στους λογαριασμούς των συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων με αποτέλεσμα να φαίνονται ως επενδύσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις και μάλιστα η ιερή μπίζνα είχε ξεκινήσει πριν από 8 χρόνια. Οι τράπεζες ήταν αυτές που ενημέρωσαν την αρχή, ξεκίνησε η έρευνα και διαπιστώθηκε ότι πώς γινόταν η συγκεκριμένη κομπίνα. Δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και των 7 εμπλεκομένων, τα περιουσιακά στοιχεία των 5 επιχειρηματιών και για τις ενέργειες αυτές της αρχής έχει ενημερωθεί μέχρι και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μανή. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Ήρθαν τα μαντάτα σου. Επατήσες τη γάτα σου. Αυτές είναι οι ιερές business. Πάμε Τάνια Μοσκοπούλου, έχουμε τον Γκάλοπ τώρα. Δεν πειράζει, δεν ακούς αφού ακούσε μετά. Λοιπόν, πραγματικά τώρα θα ήθελα να έχουμε μια κάμερα μέσα στο στούντιο να δούμε εδώ την εικόνα. Πώς κάνουν οι τραγουδιστές που τραγουδάνε έτσι στο ίδιο μικρόφωνο και εμείς εδώ μοιραζόμαστε το ίδιο μικρόφωνο στο στούντιο. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου. Το σημερινό μας Γκάλοπ αφορά την τιμωρία, την ποινή μάλλον στο Ρασβάν Λουτσέσκου, η οποία ανακοινώθηκε και πριν λίγο για 23 μέρες και συγκρίναμε το πρόστιμο που είχε λάβει ο Ματίας Αλμέιδα όταν χειροδίκησε απέναντι σε αστυνομικό σε σύγκριση με την ποινή που επιβλήθηκε τελικά στο Ρασβάν Λουτσέσκου και ρωτήσαμε τον κόσμο αν είναι δίκαιο ή όχι. Εμείς βέβαια βάλαμε τον Γκάλοπ πριν ανακοινωθεί η ποινή, αλλά το σχολιάσαμε ως γεγονός. Το 74% των ακροατών λέει πως όχι, δεν είναι δίκαιη αυτό το είδος της ποινής, ενώ το 26% λέει ναι, καλά κάνει η αρμόδια αρχή. Νέα φιάλη, νέα ατικέτα από τη Limnos Wines που εκφράζει ίδιες αξίες σε νέα εποχή. Ώρα για ταμείο τώρα, Bet Show, Μιχάλης Βραζιλιάνος. Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μισελ! Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ξέρω ότι στο κλείσιμο οπότε πάω στα γρήγορα για τα παιχνίδια των ομάδων μας και όχι μόνο, σιγά σιγά ανεβαίνουν τα άρθρα των παιδιών και οι προτάσεις στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάμε με μια διάδα ισοπαλιών, κοντά 10 δίνει απόδοση, από τη δεύτερη Ισπανίας στις 8 Λεβάντε Λα Κορούνια ισοπαλία και στις 10 Τενερίφη Μάλαγα επίσης ισοπαλία. Δύο ισοπαλίες από τη Λεβάντη και την Τενερίφη, κοντά 10 απόδοση. Περισσότερα στο betshow.com. Καλό κλείσιμο εκπομπής, Γιώργο. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Betshow. Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, είσαι 18 έως 25. Τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εδώ και δεν είσαι ταξίδι με την παρέα σου. Γίνε μέλος της Generation Aegean. Ανέβασε ταυτότητα ή διαβατήριο και πάρε 50% έκπτωση για ένα ταξίδι σου. Μπες στο aegeanair.com / generation, κάνε εγγραφή και μάθε όλα τα μοναδικά προνόμια που μπορείς να έχεις αποκλειστικά για σένα. Λοιπόν, φινάλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Μη φύγετε, Κόκκινος Ναυτόπουλος έρχονται. Και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Βασίλη Βλαχόπουλο, Κώστα Πετρωτό, πολλές αποκαλύψεις, συνεντεύξεις, ενημέρωση, πολύ παρασκήνιο. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!